Αγαπητοί τηλεθεατές, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 1985, έχει προγραμματίσει για αύριο στις 9 το βράδυ τις εξής εκδηλώσεις. Στη Ρωμαϊκή Αγορά, Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν, Αριστοφάνη Αχαρνής. Στο Θέατρο Αβέροφ, Διεθνής Θεατρική Συνάντηση, Θίασος Σύναψη Γερμανίας, Musical Περιορισμοί. Στο Ναυτικό Μουσείο, Συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου και Υποεπιτροπών του Διεθνούς Συμβουλίου των Ναυτικών Μουσείων. Στο Άλσο της Νέας Μύρνης, Ιωνικές Γιορτές. Προβολής Lights με θέμα Κωνσταντινούπολη και πολιτιστική κληρονομιά που χάθηκε. Στο Θέατρο Πέτρα, στην Πετρούπολη, θεατρική μεταφορά του Ινδικού έπους Μαχαμπαράτα, μέρος πρώτο. Μια παρτίδα ζάρια. Η σκηνοθεσία είναι του Peter Brook. Η παράσταση θα αρχίσει ακριβώς στις 9. Μετά τις 9 απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος. Κατά τη διάρκεια της παράστασης απαγορεύεται ρητά η λήψη φωτογραφιών, η βιντεοσκόπηση και η κινηματογράφηση. Ακόμα παρακαλείται το κοινό να είναι εφοδιασμένο με τα απαραίτητα ρούχα για να αντιμετωπίσει το βραδινό κρύο. Στο Δημοτικό Θέατρο Αργυρούπολης, ελληνικό μπαλέτο Ρένα Καμπαλάδου. Στο Βεάκιο, κουβανέζικο μπαλέτο Τροπικάνα. Στη Νέα Χαλκιδόνα, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, Θείασος 81 με το παιδικό θέατρο Το Όνειρο του Σκιάχτρου, σκηνοθεσία Τριβιζά. Στο Νέο Ηράκλειο, στο πρώτο γυμνάσιο, συναυλία Γιώργου Σταυριανού. Τέλος, στα Βοτσαλάκια στον Πειραιά, συναυλία με την Εμιλία Χατζηδάκη. Στη συνέχεια του προγραμματός μας, αγαπητοί τηλεθεατές, μπορείτε να δείτε την όπερα Μαχαγκόνη, σε τρεις πράξεις των Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολ Μπρέχτ. Παίρνουν μέρος οι καλλιτέχνες Σαρλότε Μπέρχοτ, Κουρτ Μάσνερ, Τόνι Μπλάνκενχάιμ, Καρλ Βάλτερ Μπέμ. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της ΕΣΥΣ διευθύνει ο Κρίστιαν Στάλινγκ. Η σκηνοθεσία είναι του Ρούντολφ Κίφνερ. Το πρόγραμμά μας θα τελειώσει με τις νυχτερινές ειδήσεις.